Με το μοντέλο που εφαρμόζει η Κρήτη εδώ και χρόνια με επικέντρο την 4η τόμη στο Ηράκλειο που συνδέει την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με τις ιατρικές σχολές επιχειρεί το Υπουργείο Υγείας να ενισχύσει την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στοχεύοντας μέσα στο 2024 να δημιουργήσει σε όλη τη χώρα τα αποκαλούμενα πανεπιστημιακά κέντρα υγείας ένα σε κάθε περιοχή που υπάρχει ιατρική σχολή. Είναι πρακτική την οποία την έχει υιοθετήσει, εμείς την έχουμε κάνει σαν πρόταση στο Υπουργείο, την υιοθέτησε το Υπουργείο και σύμφωνα με τα δικά μας εμπειρίες και πρακτική θα την εφαρμόσει και σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Μια πρόταση που χτίστηκε πάνω στην τέταρτη τόμη με την κυρία Αναστασίου και τους συνεργάτες για μια πρόταση που αφορούσε πραγματικά την ανάπτυξη μια πρώτη πανεπιστημιακή δομή στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία. Στην Κρήτη, η τέταρτη τόμη υπήρξε πρόταση που στηρίχθηκε στεναρά από του κοσμήτορε τη ιατρική, αρχικά τον κύριο Κοντάκη και μετά μετέπειτα τον κύριο Κοχεδάκη, μέσω μια διάταξη που πέρασε ω Υπουργό Υγεία ο Ανδρέα Ξανθό, δίνοντα την ευκαιρία για πρώτη φορά στη χώρα η πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία να έχει μια πανεπιστημιακή προσέγγιση, ανοίγοντα νέου δρόμου σημαντική δουλειά που έχει γίνει α, από τους καθηγητές, από τον κύριο Φιωρέτο, από τον κύριο Φιλαλήθη, τον κύριο Λιονί και τους ήδη αυτή τη στιγμή από την κυρία Τσιλιγιάννη και από, από τον κύριο Συμβουλάκη. Που πραγματικά θα προσφέρει πολλές δυνατότητες στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, κυρίως στα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Είμαι όμως επίσης χαρούμενος γιατί... Ε, οι συνάδελφοί μου, οι καθηγητέ, η κυρία Τσιλιγιάννη και ο κύριο Συμβουλάκη, που υπηρετούν σήμερα στην Ιατρική Σχολή, είναι τα πρόσωπα εκείνα που θα παραλάβουν αυτή τη διάταξη του νόμου, την καινούρια πρόταση, την καινούρια εφαρμογή, θα λέγαμε, και να την προσφέρουν πραγματικά στου φοιτητέ μα, αλλά και στην ακαδημαϊκή κοινότητα τη Κρήτη. Αυτό που κάνει τη δημόσια υγεία ισχυρή, δυνατή και ποιοτική είναι το ανθρώπινο δυναμικό που σε αυτό, αν δεν επενδύσει η πολιτεία, όποια, όποιο όνομα και να βάλει, θα είναι θα είναι για άλλη μια φορά μια προσπάθεια που ήδη γίνεται στο Ηράκλειο με καλά αποτελέσματα με τους πανεπιστημιακούς που έχουμε, αλλά είναι, είναι ελλειπή και θα μείνει στη μέση ότι μέσω της προώθησης αυτής της προσπάθειας στην Κρήτη σε όλη την Ελλάδα θα επιτευθεί να στηριχθεί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και στη βάση της αύξησης γιατρών με ειδικότητα στη Γενική Ιατρική, επισήμανε ο κύριος Λιονής την ώρα που τα στοιχεία δείχνουν σε μεγάλο βαθμό ότι τα μικρά ποσοστά γενικών γιατρών στη χώρα μάλλον αφήνουν την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας αρκετά πίσω. Η Γενική Ιατρή στην Ελλάδα είναι πολύ λιγότερη από ό,τι είναι ε, αναλογικά στα άλλα κράτη. Επομένως δεν μπορεί να αναπτύξει πρωτοβάθμιο. Έτσι έχουμε κάνει μια συζήτηση και με το Υπουργείο Υγείας ότι α, να προσφέρουν την εκπαίδευση και στους ήδη υπάρχοντες γενικούς ιατρούς αλλά να γίνει και μια προσπάθεια στροφής των ιατρών προς την ειδικότητα της γενικής ιατρικής γεγονός που είναι απαραίτητο για να αναπτυχθεί ή πρωτοβάθμια Έχουμε τέτοια δεδομένα ότι όσο πιο περισσότερο μιλάς για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας προπτυχιακά τόσο περισσότερους φοιτητέ έχουμε να διαλέγουν τη γενική ιατρική. Ακόμη όμως μια τέτοια πανεπιστημιακή μονάδα θα ανοίξει πάρα πολύ του πυλώνες της έρευνα στη γενική ιατρική για να μπορέσει και μετά ο ε, α, 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 αυτός που αποκτά την ειδικότητα της γενικής ιατρικής να μείνει στο σύστημα.